Και ο κύριος Γιώργος Κουτουλάκης, υποψήφιος βουλευτής, τώρα θα σε προβάλλω, ενώσεως κεντρών Ανατολικής Αττικής. Σωστά το είπα. Σωστά το είπα. Μήπως δεν το είπα καλά. Εντάξει. Μια χαρά το είπα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια κουβέντα. Θα πάω στον κύριο Κουτουλάκη, που είναι υποψήφιος βουλευτής Ένωσης Κεντρών Ανατολικής Αττικής. Καταρχάς θα σας ρωτήσω κάτι, δεν θέλω να ξεφύγω από τον άξονα της συζήτησης, αλλά γιατί αυτή η αντιδικία μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη, του δικού σας Γεωργιάδη, αν δεν κάνω λάθος, του ιού του Λεβέντη και της κυρίας Μεγαλοοικονόμου, η οποία ήρθε εδώ και μου κράταγε ένα τηλέφωνο στο χέρι και μου έλεγε «Εδώ τον έχω, εδώ τον έχω». Δεν κατάλαβα τι έχει, αλλά κρατώντας ένα iPhone στο χέρι, μου έλεγε «Εδώ τον έχω τον Βασίλη, εδώ τον έχω τον Βασίλη». Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί τον έχει στο iPhone τον Βασίλη, ε? Την απάντηση μπορεί να σας τη δώσει μόνο η επιστήμη, όχι εγώ. Έχω η επιστήμη, με συγχωρείτε, ποιος κλάδος της επιστήμης? Όποιος είναι κατάλληλος. Εννοείται η ιατρική επιστήμη, εννοείται η ψυχολογία, που θα μπορούσαν εννοείται να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν. Ψυχιάτρων, τι εννοείται, εσείς δηλαδή, τι εννοείται. Νοήμων άνθρωπος είσαστε. Ναι. Για μένα τον Μάριο τον Γεωργιάδη, ο άνθρωπος κάνει τον αγώνα του, είναι ένας νέος φέρελπης πολιτικός. Μου φαίνεται σοβαρός άνθρωπος. Σοβαρός, από εκεί και αξιοπρεπής μου φαίνεται. Και πριν να βρισκόνται στη Βουλή, βλέπω ότι αρθώνει σοβαρό λόγο. Θα έπρεπε, επειδή οι εκλογές έγιναν με λίστα, όσοι κοιμήθηκαν και όσες το βράδυ από το κόμμα μας, χωρίς να είναι βουλευτές, την επομένη ξύπνησαν βουλευτές, κάθε 20 του Σεπτέμβρη ανάβουν ένα κερί και να λένε ότι είναι της Αγίας Ένωσης Κεντρών και την 21η Σεπτέμβρη του Οσίου Αγίου Λεβέντη, που τους έκανε βουλευτές ενώ δεν τους γνώριζε ούτε ο γείτονάς του. Αγίου Οσίου Λεβέντη. Του Αγίου Λεβέντη και της Οσίας Ένωσης Κεντρών. Ο οποίος τους έκανε βουλευτές. Το είπα καρέκλα. Λοιπόν εγώ. Εδώ γίνεται της καρέκλας. Το είπα λοιπόν, ναι, την πρώτη. Ναι. Είμαι αναπληρωματικός βουλευτής στην Αττική. Και τον πληρεξουσίων. Και υπαίθρος επικοινωνίας. Κύριε Τράγκα, στην πρώτη συνάντηση στο τελικά κόμμα. Τελικά μπορείτε να πείτε πώς άρεσε να παίρνει ένας βουλευτής να ξέρω και εγώ. Και μερικούς άλλους. Δεν είπε γκαζόζα τότε. Και τους είπα ότι... Γιατί επιτίθεστε κατά του κύριου Φωκά? Όχι, ένα σπράιτ είπε. Τι είπε ο κύριος, μπορείτε να μου πείτε? Ήρθε θέλει. Εδώ, του είχα 10 σπράιτ, είπε τα 8. Αφού εμείς του αρέσει, γιατί του αρέσει η γκαζόζα. Εμείς όμως, ναι, που αγωνιστήκαμε για να μπει ένα κεντρών χάρη του Ιωνικού Λαού στη Βουλή και ναι, με πρώτο τον πρόεδρο μας, ήπιαμε το ποτήρι της αχαριστίας, της προδοσίας και της μετακίνησης. Και αυτό είναι πολύ βαρύ. Τη μεταγραφή λέτε, της ενοικίαση. Δεν ξέρω σε αυτήν τη μετακινούμενη εικόνα στην πολιτική ζωή της χώρας και στη Βουλή, αν βρίσκεται κατάλληλος όρος για να περιγραφεί αυτό. Αυτό λοιπόν που καλωσόρισα ορισμένους και μέσα σε αυτόν τον κύριο Φωκά στα κεντρικά μας γραφεία στην πλατεία Καραϊσκάκη τότε, το είπα, καλώς ήρθατε να μάθετε πού είναι και η πόρτα του κόμματος στο οποίο σας έβγαλε βουλευτές. Ξέρετε, η πίεση του χρόνου. Αλλά και η ανάγκη. Έχετε ευκολομετακινούμενους εκεί στην Ένωση Κεντρών. Έχουμε όμως σταθερές αξίες και αρχές. Ας πούμε, η κυρία Μεγαλοοικονόμου έφυγε η κοπέλα και είπε «Όχι, τον έχω εδώ, τον κρατάω εδώ» και μου είπε και ας διάφορα για κλωτσές που δίνει σε μπροστινούς βουλευτές. Ας ναι, λέει ό,τι θέλει. Καλέσατε κάποιους. Δεν θα φάω το χρόνο μου ασχολούμενους με μετακινούμενους και με ανθρώπους που σας είπα θα τους εξηγήσει ίσως την πορεία δίκιο, τους. Ίσως έχετε δίκιο. Την πορεία τους θα την κρίνει, όπως σας είπα, πρώτα απ' όλα ίσως η επιστήμη σε διάφορα ζητήματα, από τεχνολογία πάλι μέχρι οτιδήποτε. Σας λέω, συγκεκριμενοποιήστε δηλαδή. Ο ιστορικός. Πείτε πιο συγκεκριμένο, υπάρχει επιστήμη δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι. Εάν χρειαστεί να ανοιχτεί κάποιο κινητό να δούμε τι λέει μέσα, τι αξιόπιστο εγώ είναι το αυτό. Είδα. Εγώ ακούστε, το είδα, δηλαδή τι να σας πω, εγώ το είδα, δεν τα άκουσα. Το είδατε. Είδα μια μορφή. Δεν είμαι νομικός, έχω με δύο νομικούς εδώ. Είδα μια γνωστή μορφή. Αν όμως ναι, κάποιος μέσα στον χώρο της Βουλής που ξέρετε ακόμα και οι δημοσιογράφοι για να πάρουν άδεια να περνάμε εκεί, είναι το checkpoint. Το λάθρα είναι ηχογραφών και παράνομα ναι, βιντεοσκοπών είναι αξιόπινο. Μα και αφού με τους βγαίνουν νόμους, από τη Βουλή, γιατί νομίζω, να πάει κάποιος δημοσιογράφος να τα μαγνητοφωνεί μέσα. Να πάμε στα θέματα τα ουσιαστικά. Η Ένωση ναι, Κεντρών έχει πει ταυτότητα και τον τρόπο όχι, θα σας πάω εγώ στα ουσιαστικά. Θα ήθελα συνέχεια να κάνω ένα σχόλιο σας για αυτά 2,6, 2,8. Συνέχεια όλες οι μετρήσεις σας δίνουν 2,6, 2,8. Εσείς τι αφούγκρασμα παίρνετε? Ακούστε. Τι φτάνει στα αυτιά σας από τον κόσμο? Θα επιστρέψει στο Βασίλη. Αλχημιστές, παπαγάλοι και δημοσκόποι. Ναι. Και παπαγάλοι και δημοσκόποι. Ναι, παπαγάλοι όσοι αναφέρουν φύλλα προς την κυβέρνηση ή σε όποιον θέλει να νικήσει αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι όσα χρήματα δώσεις,
όσο πιο πολλά δώσεις, τόσο καλύτερη για σένα θα είναι η δημοσκόπηση. Η μεγαλύτερη όμως δημοσκόπηση είναι του ελληνικού λαού. Πρόσφατα είπαν ότι η στάση, η αταλάντευτη, η σταθερή, ειλικρινή για τα ζητήματα της Μακεδονίας και της υπόθεσης της ιστορίας, του πολιτισμού, της ελπίδας, της οικονομίας για τη χώρα μας, της ενωσκεντρώνων δηλαδή θέσεις, έδωσαν 5,9% στην Μακεδονία υπέρ της ενωσκεντρών. Η υπόλοιπη Ελλάδα είναι αδιανόητο να μην, αν προσθέσουμε τα ποσοστά από όλη τη χώρα, είναι γύρω στο 4,5% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν βολεύει βέβαια ούτε τον κύριο Τσίπρα να μπούμε στη Βουλή. Οπότε εκείνοι που ερμηνεύουν ή λένε τα δικά του ποσοστά και οι δημοσκόποι του, προφανώς θα μας βάλουν στο όριο. Εκείνοι που θέλουν αντιπολίτευση και που δεν ψήφισαν, λυπάμαι που θα το πω, αλλά δεν ψήφισαν τότε που χρειάζονταν 200 ψήφοι για να αλλάξει και το ζήτημα, όπως πολύ ωραία είπε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν ψήφισαν όμως και την απλή αναλογική και τα δύο κόμματα να ισχύει από αυτή τη φορά. Τότε όλοι εκείνοι που βγαίνουν στα μπαλκόνια και λαϊκίζουν και υπόσχονται και διάφοροι θα έμεναν. Εντάξει, είστε πικραμένοι για το θέμα της αναλογικής. Δεν είμαστε καθόλου πικραμένοι. Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά. Η Ένωση Κεντρών θα μπει στην επόμενη Βουλή. Στην Ευρωβουλή θα μπείτε. Κοιτάξτε, στην Ευρωβουλή. Τρία δεν είναι το όριο. Όχι, είναι μεγαλύτερο. Με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρα πολλές ελπίδες και για την Ευρωβουλή. Πόσο είναι? Είναι γύρω στο 4 και κάτι, αλλά εμείς. 4 και κάτι για την Ευρωβουλή. Εμείς δεν ανησυχούμε. Θα βγάλετε ευρωβουλευτές. Γιατί να μην βγάλουμε, εφόσον μας ψηφίσουν όλους, θα βγάλουμε. Γιατί δεν σκέφτεστε ορισμένες χημικές ενώσεις, εννοώ πολιτικά χημικές? Κυκλοφορούν πολλά κόμματα. Εγώ βλέπω ότι βολεύονται. Είμαστε κατά των χημικών. Βολεύεται η Νέα Δημοκρατία, η Αγία Οικογένεια από εδώ και βολεύεται και από εκεί ο Τσίπρας, θέλω να πω. Βολεύονται από την μεγάλη διάσπαση, πολυδιάσπαση. Είμαστε κατά των χημικών χρήσεων. Παραδείγματος χάρη, είδα 9,2 άλλο κόμμα. 10%. Σας είπα, βολεύει κύριε Τράγκα. Είδα δηλαδή αδιάφορους και άλλο κόμμα 10%. Είδα κάτι 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Ακόμη προσέξτε, και σκόπιμα αλχημιστικά να γίνεται, πάνω από ότι εκτός, έξω από τα δύο μεγάλα κόμματα, ας το πούμε, που εγώ βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να έχει πάρει το ασανσέρ και να κατεβαίνει με ασανσέρ που δεν έχει καλώδια από πάνω. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, ειδικά πάνω από τη Λάρισα, γεια σας την Έδεσα, γεια σου Ελένη, γεια σας Βέρεια, γεια σας Αλεξάνδρεια. Όπου η Ένωση Κεντρών έχει διψήφια ποσοστά, κύριε Τράγκα. Παρακαλώ. Τα ποσοστά μας από τη Λάρισα και πάνω είναι διψήφια. Αλήθεια? Ρωτήστε και θα δείτε. Ίσως επειδή έχει κρατήσει κάποια έντιμη στάση, αν θέλετε, και ο κύριος ίδια πάντα. Λεβέντης. Είμαστε κατά των χημικών, λοιπόν, έχουμε οικολογικές ευαισθησίες. Γιατί όμως έχετε αυτή την, ας το πούμε, λίγο πολιτική έπαρση. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Να μην θέλετε να συνομιλήσετε με άλλους μικρούς και να λέτε ότι θα ελέγξετε το Μητσοτάκη. Πώς θα τον ελέγξετε? Εμείς, δυνατόν να ελέγξετε το Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, το κοινοβούλιο ελέγχει τους πάντες και έχουμε αυτό το δικαίωμα κατά τον κανονισμό. Με τον ίδιο έλεγχο που έγινε. Όπως κάνουμε έλεγχο και στον κύριο Τσίπρα. Στο μάτι του πολιτικά του κύριου Τσίπρα είναι ένας κεντρών, διότι εμείς απογυμνώνουμε πράγματα που θέλουμε να σκεπάσει. Πάντως 4 χρόνια, να μου επιτρέψετε να σας πω, τα πέρασε όλα. Υπερταμία, Σκοπιανό, Λίμνη. Τα πέρασε όλα. Τρίτο μνημόνιο, με προθήμους, με μεταγραφές και με βουλευτές. Πώς τον ελέγξατε? Με τα 6 πληρεξούσια που πήρα από αλλού. Ακούστε, εμείς από βήματος της Βουλής, με τη δύναμη που έχουμε και έλεγχο του κάνουμε και δημόσια. Μακάρι, ο κόσμος, μακάρι να είναι. Τα κακώς κείμενα από την κυβέρνηση συγκεκριμένη. Θα μου επιτρέπατε ένα σχόλιο μόνο εντάχει για τους ψηφοφόρους που στο Ριδόν θα πάνε να ψηφίσουν αυτοί που γίνονται γρήγορα Έλληνες αυτή τη στιγμή. Όντως αυτό συμβαίνει και γίνεται επιλεκτικά. Πολύ ορθά είπατε και υπόθηκε στο τραπέζι ότι ακόμα και οι Αλβανοί και άλλες χώρες έχουν εδώ τους πολίτες τους αντιπροσωπείες σε εκλογές και ψηφίζουν. Εμάς, όχι μόνο ο Νέος Κεντρών θα ήθελε να ψηφίζουν και το ελληνικό στοιχείο, εκείνοι που έχουν το δικαίωμα το κλαίνει και κλαίνει σε όλη τη χώρα, αλλά και οι Έλληνες οι οποίοι είναι τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας. Δεν έχω άλλο χρόνο να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιωργαντά, την κυρία Χριστοφιλοπούλου και τον κύριο Κουτουλάκη που ήταν εδώ κοντά μου, μου κράτησαν συντροφιά και σας κράτησαν συντροφιά, σας ενημέρωσαν για τις θέσεις των κομμάτων τους και γενικά της πολιτικής ζωής. Σας ευχαριστώ θερμά.